Όπως λέμε για ελληνική ενδεχομένως μουσική σκηνή, mm-hmm. μπορούμε να μιλήσουμε για φωτογραφική σκηνή, σε εισαγωγικά το σκηνή. Ελληνική? Ναι. Δηλαδή, ποια είναι τα... έχει κάποια γενικά χαρακτηριστικά ο Έλληνας φωτογράφος, καλλιτεχνικός ή μη? Δεν θα το έλεγα. Δεν έχουμε, ας πούμε, σκηνή όπως έχει η Αγγλία. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς είναι, αν υπάρχει κάτι. Όχι, όπως έχει η Γαλλία, το Παρίσι. Mm-hmm. Πας Λονδίνο και πας Παρίσι και έχω μιλήσει και με αρκετό κόσμο εκεί όσον αφορά στυλίστες που κάνουν και μουσική βιομηχανία και μόδι οτιδήποτε. Και μου λένε, ναι, πολύ ωραία αυτή η εικόνα, αλλά δεν στέκει εδώ, πρέπει να το κάνεις κάπως έτσι. Έχουν ένα vibe, ένα συγκεκριμένο vibe. Πώς λέγαμε, ας πούμε, τύπου ID. Το ID, mm-hmm. το περιοδικό, είναι ένα συγκεκριμένο στυλ. Είναι πιο on the edge τα πράγματα στο Λονδίνο. Mm-hmm. Πιο σκληρά, πιο έντονα. Στο Παρίσι είναι τελείως διαφορετικά. Είναι πιο smooth, με περισσότερα χρώματα, πιο γαλλικά, θα έλεγα. Mm-hmm. Στην Ελλάδα δεν έχουμε ακόμα μια συγκεκριμένη σκηνή. Ταυτότητα, ας πούμε. Δεν έχουμε ταυτότητα. Γιατί, όπως είπα και πριν, προείπα, ακολουθούμε τα χνάρια του εξωτερικού. Στην Ελλάδα της τελευταίας περίοδου, τελευταίου διαστήματος που εν μέσω οικονομικής κρίσης έχει πυροδοτήσει μια σειρά διαδικασίες που μπορεί να ξεκινάνε από το πολιτικό κοινωνικό πλαίσιο και να αναφέρονται τελικά και στο καλλιτεχνικό. Τουλάχιστον στα μουσικά, παραδείγματος χάρη η έλευση των σχημάτων ή του αγγλόφωνου ήχου ή πολλών πραγμάτων, φαίνεται ότι έχεις μια διεργασία η οποία μάλλον θετική είναι προς την εναλλακτική σε εισαγωγικά κατεύθυνση. Δηλαδή να φύγει αυτό που είχαμε, ξέρεις, ως κυρίαρχο ρεύμα το προηγούμενο διάστημα. Στη φωτογραφία θεωρείς ότι ξεκινάνε να υπάρχουν τέτοιες διεργασίες? Και σε σχέση με αυτό που αναφέραμε πριν, ότι όντως στην Ελλάδα ήταν λίγο ζορισμένα τα πράγματα, λίγο καθυστερημένα σε σχέση με το παρελθόν. Βέβαια, εντάξει, μπορώ να σου απαντήσω συγκριτικά περισσότερο στη μουσική βιομηχανία που είμαι μέσα. Ναι, σαφώς και εκεί. Ναι. Πιστεύω ότι γενικά όλη αυτή η κρίση μας κάνει καλό και κακό. Τόσο καλό όσο και κακό. Γιατί όντως ξεκινάνε καινούργια πράγματα, όντως προσπαθούν να βγουν πράγματα προς τα έξω τα οποία παλιότερα ήταν θαμμένα. Και στην φωτογραφία και οι καλλιτέχνες γενικά νιώθω ότι προσπαθούν να βγουν προς τα έξω. Ίσως και όλη αυτή η πίεση, η οικονομική, η συναισθηματική, γιατί υπάρχει και συναισθηματική πίεση με όλο αυτό το πράγμα που έχουμε, έτσι. Προσπαθεί να βγει προς τα έξω και αυτό είναι καλό. Ο κόσμος προσπαθεί να μιλήσει, να εξωτερικευτεί καλλιτεχνικά. Ακόμα κινούνται μικρά φεστιβάλ, ακόμα γίνονται live. Οι μικρές εταιρείες προσπαθούν να κάνουν πράγματα όσον αφορά τα μουσικά. Οι φωτογράφοι βλέπω ότι το παλεύουν και κάνουν και δικά τους προσωπικά πράγματα. Mm-hmm. Οπότε ναι, πιστεύω ότι αυτό μπορεί και να μας οθήσει καλλιτεχνικά σε ένα καινούριο δρόμο. Να βγουν πράγματα προς τα έξω περισσότερο. Και όχι μόνο για το οικονομικό του θέματος. Για το αισθητικό ή... και για το προσωπικό του θέματος. Η Λίνα, θέλω να σα ρωτήσω κάτι τελείως διαφορετικό και μετά να περάσουμε και να ακούσουμε κάποιο τραγούδι. Ποιο είναι το πιο μεγάλο μάθημα το οποίο πήρες εσύ στην πορεία σου μέχρι να φτάσεις εδώ που είσαι σήμερα? Ως φωτογράφος ή γενικά? Γενικότερα. Κοίταξε, θεωρώ ότι έτσι κι αλλιώς η προσωπικότητά σου που επηρεάζεται συνολικά από φίλους σου, από το ένα από το άλλο, αντικειμενικά θα έχει αντανάκληση και στη δουλειά σου. Σε ρωτώ γενικότερα, ό,τι θες απάντησέ μου. Δηλαδή, είτε από τη σχολή, πώς να το πω αυστηρά, είτε συνολικά στην πορεία σου, τεχνικά, καλλιτεχνικά, ανθρώπινα. Αυτό που μου έρχεται πρώτο είναι η υπομονή. Πολύ υπομονή. Πολύ προσπάθεια και πολύ επιμονή. Κάνοντας αυτό το πράγμα και ως ελεύθερος επαγγελματίας και ειδικά στην Ελλάδα, υπάρχει περίπτωση τα πράγματα να σου έρθουν όλα ρόδινα. Μπορεί να είσαι πολύ τυχερός, μπορεί να έχεις κάποιες άκρες, οτιδήποτε. Mm-hmm. Υπάρχει και περίπτωση να χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο μέχρι να ανοίξει το κεφάλι σου ή ο τοίχος να βγάλεις μια άκρη. Να πας στο επόμενο στάδιο. Χτυπάς πόρτες, κλείνουνε. Μπορεί να σου ανοίξει μια, μπορεί να μου σου ανοίξει καμία, ή να σου ανοίξει κάποια μετά από χρόνια. Και εγώ πραγματικά επέμενα πάρα πολύ. Επέμενα πάρα πολύ, είχα πολύ υπομονή. Πέρασα και αρκετά άσχημα όσον αφορά το συναισθηματικό, έλεγα συνέχεια θα τα παρατήσω. Οπότε πιστεύω το μεγάλο μάθημα είναι προσπάθεια, υπομονή. Αυτό θα έλεγα. Υπομονή και προσπάθεια. Πόσο αρκετά με τη συγκίνηση. Νομίζω πρέπει να ακούσουμε μετά το πόσο. Να ακούσουμε και θέλω να απαντήσω μετά, μετά το πόσο εύκολο είναι να συνεργάσεις με αυτή την περίεργη φάρα που λέγονται μουσική. Να το στήσεις και να φωτογραφίσεις πολύ περισσότερο. Μετά το κομμάτι. Μετά το κομμάτι. 22 αριστερά στα FM. Για λίγο ακόμα παρέα με την Ειρήνη Μιχοπούλου. Ειρήνη, πώς είναι αυτή η περίεργη φάρα η μουσική τελικά? Α, είπα, δεν θα το γλιτώσω αυτό τελικά. Μιλάς με μουσικούς ούτως ή άλλως, οπότε δεν θα το γλιτώσω. Είπα λοιπόν και πριν ότι έτσι κι αλλιώς η περίεργη φάρα των μουσικών δεν είναι μόνο μουσικών, είναι και καλλιτεχνών γενικότερα. Mm-hmm. Και εγώ θεωρούμε μάλλον περίεργη φάρα. Πώς είσαι τώρα να μου πεις, θέλεις να με ρωτήσεις πώς να συνεργάζομαι με μουσικούς περισσότερο? Πόσο δύσκολο είναι ενδεχομένως να μπει σε μια διαδικασία να
χαλαρώσεις το στόχο σου. Είτε αυτό είναι ένα άτομο, είτε είναι ένα συγκρότημα που φαντάζομαι είναι ακόμα πιο δύσκολο. Ναι. Εγώ πάω ένα στοίχημα ότι σίγουρα έχει υπάρξει φορά που τα έχει παρατήσει και έχει φύγει. Δηλαδή, είσαι εδώ. Και μετά ξαναγυρνά πιθανά. Φτάσει οριακά. Α, ναι. Έχω φτάσει οριακά και λέω εντάξει, χαλάρωσε. Θα τα παρατήσω και θα φύγω. Αλλά βέβαια δεν έφταιγαν μουσική, δεν έφταιγε ο καλλιτέχνη, έφταιγε άλλο από τη φωτογράφηση. Τρίτο πρόσωπο που εμπλεκόταν στην φωτογράφηση. Γιατί υπάρχουν και αυτοί. Managers και ναι, και managers και φίλοι μπορεί να έρθουν και στυλίστες και, και make-up artists και γενικά. Και... Ναι, μπορεί. Μπορεί να είσαι μόνο εσύ και το συγκρότημα, εάν είναι κάποια μικρή φωτογράφηση που να τα έχεις βγάλει και να τα έχεις κάνει όλο έτοιμα και εκεί είναι τα πράγματα πιο απλά. Και μπορεί να είσαι και με 10 άτομα από πίσω. Σε βολεύει να έχεις μόνιμους συνεργάτες σε επίπεδο styling? Με βολεύει, δεν έχω βέβαια, γιατί και από την εταιρεία παίρνουν κάποιους άλλους ή και μπορεί το συγκρότημα ή ο καλλιτέχνης να έχει κάποιους γνωστούς τους. Και απ' την άλλη όμως μου αρέσει και η διαφορετικότητα, γιατί κάθε στυλίστας, αν υπάρχει στυλίστας ή make-up artist ή οτιδήποτε, θα φέρει και το δικό του πράγμα στη φωτογράφηση. Και πιο ευχάριστη περίπτωση καλλιτέχνη που φωτογράφησες? Εντάξει, όχι μία, γιατί φαντάζομαι θα είναι αρκετά δύσκολα, τουλάχιστον ποιος θυμάσαι ξένους ή Έλληνες. Ιδιαίτερα μπορώ να θυμηθώ ξένους, βέβαια, γιατί μου έχουν κάνει εντύπωση, έτσι. Πάρα πολύ ωραία είχα περάσει με τον Casey Spooner από τους Fisher Spooner. Πολύ καλά, έτσι, πολύ ωραίο vibe είχα με τη Juliet Lewis. Πολύ, ήταν πάρα πολύ ωραία με τη Juliet Lewis. Με τον Kevin Yost ήταν αναπάντεχη η συμφωνία μας όσον αφορά το αισθητικό, το καλλιτεχνικό και το μουσικό και να βρούμε όλο το concept του που έκανα όλο το πρόμο όταν είχε έρθει η Ελλάδα και γενικά όλα αυτά που θα κυκλοφορούν από εδώ και πέρα είναι από μένα. Με και μεγάλο vibe έντονο με τους Franz Ferdinand που και ούτε ήδη το περίμεναν γιατί ήταν λίγο πριν βγούνε στη σκηνή. Και ήταν το τύπο εντάξει, ok, let's make a shooting. Δηλαδή, και ήταν βαριόμαστε. Εκεί τη διαφορά μεταξύ του πολύ φτασμένου, αναγνωρισμένου και πολύ επώνυμου του celebrity που λέμε σε σχέση με έναν άσημο. Τη βλέπεις στον τρόπο που ποζάρει. Είναι πολύ πιο απλή. Γενικά, οι celebrities τουλάχιστον που έχω δουλέψει εγώ, που προείπαμε και αρκετοί άλλοι, όσους έχω γνωρίσει, παρόλο που στην αρχή είμαι ότι μήπως πώς να φερθώ ή πώς έτσι, αλλά τελικά είμαι πολύ χαλαρή. Είναι πάρα πολύ απλή, πάρα πολύ χαλαρή στη φωτογράφηση. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι όταν κάποιος έχει έντονη προσωπικότητα, είτε μουσικός καλλιτέχνης, είτε καλλιτέχνης γενικά, είτε ηθοποιός, γιατί κάνω και άλλους καλλιτέχνες στη φωτογράφηση, αυτό βγαίνει πάντα. Οπότε, βέβαια, αυτό φαντάζομαι έχει να κάνει και με το χέρι και το μάτι του φωτογράφου, έτσι δεν είναι? Ναι, αλλά αυτό που με ρώτησε ότι αν βγαίνει στους ξένους καλλιτέχνες, έχουν δει παραπάνω πράγματα. Έτσι, λογικό δεν είναι. Έχουν πιο ανοιχτό μυαλό και αυτό βγαίνει, βγαίνει έντονα στην εικόνα και βγαίνει και στον τρόπο που στείνονται. Είναι πολύ πιο σίγουροι αυτό που κάνουν. Ακούγοντας τη τελευταία επιλογή σου, θέλω να μου πεις τι ετοιμάζεις άμεσα, τι σχέδια έχεις για το μέλλον γενικότερα και να καλυφθήσουμε σιγά σιγά τους ακροατές μας. Και ήταν τόσο σύντομο, κρίμα. Ένα θεωρώ περνάει πολύ γρήγορα. Λοιπόν, η τελευταία επιλογή είναι πάλι από ελληνικό συγκρότημα, έτσι για να τιμήσουμε και την ελληνική μουσική βιομηχανία. Είναι από τους Monitor, το κομμάτι Angel. Και αυτοί είναι αρκετά πολύ καλοί φίλοι. Τι ετοιμάζω τώρα. Θα έχω στα σκαριά, όχι ακόμα σίγουρα και δεν ξέρω πότε, μια καινούργια έκθεση που θα ήθελα να κάνω. Ναι. Με την καλλιτεχνική δουλειά που λέγαμε πριν. Με μια καινούργια καλλιτεχνική δουλειά. Είμαι βέβαια και σε περίοδο, μπορώ να πω, που το μυαλό μου δουλεύει αρκετά και καταγράφω κόνσεπτ και ιδέες, που αυτό δεν ξέρω που θα με οδηγήσει. Υπάρχει έτσι μια αναταραχή. Και προσπαθώ όσο μπορώ να κάνω καινούργια πράγματα.